Και εσύ άμα θες παίρνω εκεί, Αλή, να κάνει και ένα Facebook live. Αλή, θες να ανεβείς την καρέκλα. Ε, Αλή. Εδώ είμαι καλά. Είσαι καλά. Όταν είστε έτοιμοι, πάμε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες συμπολίτες μου στην Θράκη, μουσουλμάνους και χριστιανούς, που με τίμησαν με το σταυρό τους και μου έκαναν τη τιμή να τους ξαναεκπροσωπήσω στην Ελληνική Βουλή. Απόψε στην Ελλάδα δόθηκε ένα ισχυρό μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων των επόμενων ετών. Το δεύτερο μήνυμα ήταν ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ και ο λαός τιμώρησε με το πιο σκληρό τρόπο, μπορώ να πω, αυτές τις πολιτικές. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην πραγματική σοσιαλοδημοκρατία στην Ελλάδα, την οποία πρεσβεύουμε και αντιπροσωπεύω. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συνυποψηφίους μου, καταρχήν, στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, την κυρία Σιμπέλ Μουσταφόγλου, την κυρία Μουτασίδου, βεβαίως, και τον φίλο Γιώργο Μανανά, για τον αγώνα που κάναμε όλοι μαζί και ο αγώνας για το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και για τη Ροδόπη θα συνεχιστεί από ό,τι ενημερώνουμε και στις επαναληπτικές εκλογές που λένε ότι θα γίνουν 25 Ιουνίου. Διότι στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν τώρα σε ένα μήνα, το αφήγημα πλέον στην Ελλάδα αλλάζει. Το αφήγημα είναι αν θέλουν μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατία, αν θέλουν μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, εφόσον το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί, είμαστε εδώ για να προτάξουμε τις ιδέες μας. Θράκη ειδικότερα και κλείνω με αυτό. Στη Θράκη βεβαίως κάναμε έναν δύσκολο αγώνα. Δεν θα το εκκρύψω αυτό. Ο αγώνας έγινε κάτω από αντίξωες συνθήκες. Παρά τα αυτά όμως, ανήκουν όλα στο παρελθόν. Λόγω και του χαρακτήρα μου και της πολιτικής μου παιδείας, θα κινηθώ ενωτικά, όπως κινήθηκα όλη αυτή την περίοδο στον ομό, εκπροσωπώντας όλους τους συμπολίτες μου, ανεξαιρέτως θρησκείας, καταγωγής, ιδεολογίας ή οποιασδήποτε μορφής. Τελικά νίκησε απόψε η Δημοκρατία. Νίκησε η βούλησή του λαού. Η Ροδόπη ανέδειξε τους επόμενους εκπροσώπους τους στη Βουλή. Όλοι θα κριθούμε στην επόμενη Βουλή. Θα κριθούμε πάλι εκ νέου με τη δουλειά μας. Και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι υποψήφοι που εκλέχθηκαν από τα άλλα κόμματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι πραγματικά σταθήκατε στο δίπλα μου όλη αυτή την τετραετία. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι σταθήκατε και θαραλέα, χωρίς να υπολογίσετε οτιδήποτε. Οπότε προχωράμε με την νίκη μπροστά, θα κάνουμε τον απολογισμό μας και στον ομό και θα προσπαθήσουμε τώρα με αυξημένο ρόλο που μας έδωσε η ελληνική κοινωνία πλέον στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τα βάρη είναι πολύ μεγάλα για μας, διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ο πρόεδρος και το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αυτό σήμερα σας το αναγγέλνω από εδώ πέρα. Δεν είναι απλά μια προσδοκία, μια επιθυμία ή, αν θέλετε, μια εκτίμηση. Θέλω να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα είναι το ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.